Καλημέρα! Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020, το βροϊνό μας vlog. Κάντε καφέ να πιούμε μαζί. Φέρτε και εσείς το καφεδάκι σας, να πιούμε καφέ και να συζητήσουμε με ένα φίλο, ο οποίος παρόλο τον, παρόλο τον νερό της ηλικία του, είναι μόνο 28 ετών ο άνδρας που στέλνει αυτή την επιστολή, φαίνεται ότι είναι ένα συγκροτημένο και σοβαρό πρόσωπο. Και χαίρομαι γι' αυτό και όριμος. Πολύ αγαπημένη μου θέκλα, σε χαιρετώ και εγώ σε χαιρετώ. Παρακολουθώ το κανάλι σας από την αρχή και χαίρομαι γιατί ακούω και μαθαίνω πολλά. Και εύχομαι να συνεχίσετε να μας κρατάτε συντροφιά καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ε, και εγώ θέλω να συνεχίσω να έχουμε καθημερινή συντροφιά. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου την προσωπική μου ιστορία γιατί θέλω να ακούσω τη συμβουλή σου για τα θέματα που με απασχολούν. Είμαι στα 28 και τα τελευταία δύο χρόνια ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό. Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά μου. Τους τελευταίους 7 μήνες διατηρώ σχέση με ένα παιδί που είναι μεγαλύτερο από εμένα. Αρχικά να σου πω πως με απασχολούσε το θέμα της ηλικία γιατί αυτός είναι στα 44 και εσύ στα 28, άρα έχετε 16 χρόνια διαφορά. Αλλά δεν το θεωρώ εμπόδιο στο να προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί. Μένουμε σε διαφορετικέ πόλει και λόγω δουλειά συναντιόμαστε κυρίω τα Σαββατοκύριακα ή το λεγόμενο Πούσουκού Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Έχουμε κάνει διακοπέ τον Αύγουστο μαζί και γενικά μπορώ να πω ότι τα πάμε πολύ καλά. Αν μπορώ να χαρακτηρίσω τη σχέση μα, θα μπορούσα να την πω φυσιολογική. Είναι μεγάλη υπόθεση στη σημερινή εποχή να μπορεί να χαρακτηρίσει τη σχέση σου φυσιολογική. Αυτό πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Και εμεί εδώ στο κανάλι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί ακούμε καθημερινώ ιστορίε σχέσεων, οι οποίε οι περισσότερε από αυτέ, όχι όλε, μόνο φυσιολογικέ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Είστε τυχεροί που έχετε μια φυσιολογική σχέση. Όλου αυτού του μήνε το πήραμε σιγά σιγά και πολύ καλά κάνατε. Παρόλο που είμαστε διαφορετικοί, υπάρχει σεβασμό, ειλικρίνεια και κατανόηση και γενικά πιστεύω ότι γνωριζόμαστε πλέον πάρα πολύ καλά ωραία αυτά που γράφεις, μ' αρέσουν. Τις μέρες που είμαστε μαζί, είμαστε ουσιαστικά μαζί. Αχ, αυτό είναι πολύ σπουδαίο πάλι, όταν είσαι μαζί με τον άλλο, όντω να είσαι μαζί με τον άλλο, να κάνεις πράγματα μαζί με τον άλλο, να επικοινωνείς ουσιαστικά μαζί με τον άλλο, να χαίρεσαι να περνάς χρόνο μαζί με το τέρι σου, να μην το περνάς τον τούκο. Περνάμε χρόνο μόνοι, βγαίνουμε με φίλους, πάμε για ποτό, θέατρο, σε εκδηλώσεις. Τι μέρε που δεν είμαστε μαζί, μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Επίση, σε δύο μήνε από τώρα ολοκληρώνεται η σύμβαση μου με τη δουλειά και συζητάμε το θέμα να πάρω μετάθεση στην πόλη του, να μετακομίσω σπίτι του και να μένουμε μαζί. Όταν το συζητούσαμε, μου είπε χαρακτηριστικά να κάνω ότι είναι καλύτερο για μένα. Όπω και στο ενδεχόμενο να συγκατοικήσουμε, ήταν αρκετά θετικό. Μπράβο. Έτσι είναι η πραγματική αγάπη δεν τον πνίγεις τον άλλο, δεν του επιβάλλεις να κάνει τα πράγματα που θεωρείς ή πιστεύεις πως θα είναι καλύτερα για σένα. Όταν πραγματικά αγαπάς τον άλλον, θέλεις ο άλλος να είναι καλά. Αύριο, Παρασκευή 13 του Μάρτη, έχουμε ένα τέτοιο vlog που λέει τι σημαίνει ακριβώς η αγάπη και αν μπορούμε να αγαπήσουμε και να ξεαγαπήσουμε. Αύριο όμως θα τα ακούσετε αυτά. Με φοβίζει όμως αυτό το βήμα της συγκατοίκησης, γιατί είναι κάτι που κανένας μας δεν έχει κάνει στο παρελθόν, να συγκατοικήσουμε με συντρόφους. Mm. Ίσως να το σκέφτομαι πολύ και γιατί για μένα θα είναι όλα καινούρια. Νέο σπίτι, νέα δουλειά, αρκετές προκλήσεις. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με τις σχέσεις με αισθητή διαφορά ηλικίας, καθώ και τη συγκατοίκηση συμβίωση με τον σύντροφο. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχει και update, αλλά θα σχολιάσω εδώ πρωτού διαβάσω το update. Λοιπόν, φίλοι, η διαφορά ηλικία. Ε, έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ γι' αυτήν. Ε, είναι ένας παράγων, μ? ο οποίος παράγων είναι σχετικός, με ποια έννοια. Με την έννοια ότι μας ενδιαφέρει οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε αγαπητική σχέση, συντροφική σχέση, να έχουν αρκετέ ομοιότητε. Όχι ομοιότητε στο πώ φτιάχνουν τα μαλλιά του ή αν έχουν μαλλιά ή στο πόσο ψηλή ή κοντή ή αδύνατη είναι. Να έχουν ομοιότητε όσον αφορά στο χαρακτήρα του, στην προσωπικότητα του και στι αρχέ και τι αξίε που έχουν για τη ζωή. Και να έχουν και ομοιότητε στο πρόγραμμα ζωή. Σα έχω πει ότι υπάρχουν διάφοροι θεωρητικοί στον χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων, οι οποίοι λένε ότι 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω είναι ok. Δηλαδή να είναι ο ένα 15 χρόνια μεγαλύτερο ή μικρότερο από τον άλλο. Τα 16 χρόνια δεν είναι μεγάλη διαφορά από τα 15 χρόνια, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που εσύ, όν 28 ετών, έχεις την, ερημο, την οριμότητα που είναι καταφάνερο ότι έχεις από τον τρόπο που γράφεις, και είσαι τόσο συγκροτημένος άνθρωπος, ε, θεωρώ ότι θα μπορούσες κάλλιστα να συνυπάρξεις με έναν άνθρωπο 44 χρονών, ο οποίος, ε, όπως τον περιγράφεις πάλι, φαίνεται να είναι όριμος, σοβαρός και μετρημένος. Δηλαδή, ε, τα στοιχεία που περιγράφεις ότι έχει σχέση σας, είναι στοιχεία τα οποία προϊονίζουν καλή συνέχεια για τις σχέσεις σας. Τώρα, όσον αφορά στο πρόγραμμα ζωή, ζει στο εξωτερικό, ζει στο εξωτερικό. Δεν μα λε αν είναι και αυτό Έλληνα στο εξωτερικό, αν είναι εντόπιος. όπως Όπω και να έχει όμω. Ε, από τη στιγμή που είστε και οι δυο ελεύθεροι, και οι δυο ερωτευμένοι ο ένα με τον άλλον, και οι δυο ε, έχετε την εργασία σα. Εσένα τελειώνει η σύμβασή σου, μπορεί να βρει εκεί εργασία. Είσαι ούτω ή άλλω ξένο σε εκείνη τη χώρα, δηλαδή αλλάζοντα περιοχή δεν θα κάνεις καμιά τραγική αλλαγή. Δεν είναι όπως τότε πριν δύο χρόνια που λες ότι έφυγε από την Ελλάδα και πήγες σε εκείνη τη χώρα. Εγώ τα βλέπω καλά τα πράγματα. Φυσικά κάποιος μπορεί να πει γιατί ο άλλος μέχρι τα 44 του δεν έχει συγκατοικήσει. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί λόγοι, μπορεί να μην έτυχε να γνωρίσει έναν άνθρωπο που να ταιριάζουν ουσιαστικά και να έχουν μια σχέση αγαπητική και να έχει ε, 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 την όρεξη και το κέφι να συγκατοικήσει. Δεν είναι απαραίτητο ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συγκατοικήσει προηγουμένω δεν μπορούν να συγκατοικήσουν, να γνωρίσουν τον άνθρωπο που ταιριάζουν και τον άνθρωπο που θέλουν και χτίζουν μια ουσιαστική σχέση μαζί του. Να σου πω για μένα. Εγώ προσωπικά ε, χώρισα από τον πατέρα των παιδιών όταν ήμουν 26 ετών. Ήταν η πρώτη μου σχέση. Ο πατέρα των παιδιών τον γνώρισα στα 20, ήμασταν μαζί 6 χρόνια, συγκατοικούσαμε 6 χρόνια. Προτού συγκατοικήσω με τον πατέρα των παιδιών ήμουνα είτε στο σπίτι είτε μετά στο χριστιανικό οικοτροφείο που έμενα με άλλους ανθρώπους. Νόμιζα ότι δεν μπορούσαμε τίποτα να μείνω μόνη μου. Κατάφερα όμως για 15 ολόκληρα χρόνια να είμαι μόνη μου, να ζω μόνη μου από το 2001 μέχρι το 2016 που γνώρισα τον Παναγιώτη. Εκείνα τα 15 χρόνια που είναι πάρα πολλά 15 χρόνια, δηλαδή από τα 26 μου είναι 41. Εκείνα τα 15 χρόνια που ζούσα μόνη μου, είχα φτάσει σε ένα σημείο που απολάμβανα τόσο πολύ τη μοναχικότητα μου, Απολάμβανα τόσο πολύ το να ζήσω μόνη μου που θεωρούσα, φοβόμουν να μήπω είμαι ανίκανη να συγκατοικήσω. Και μάλιστα, όταν ήμουν παντρεμένη με τον πατέρα των παιδιών, ειδικά προ το τέλο του γάμου μα, ε, μου ήταν πολύ ανυπόφορο το ότι μέναμε στο ίδιο σπίτι, κοιμόμασταν στο ίδιο κρεβάτι από τη στιγμή που μεταξύ μα δεν ήμασταν αρμονικά. Και φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ ανυπόφορο και για τον ίδιο, όχι μόνο για μένα. Ε, και νόμιζα ότι, μη, έλεγα. Μήπω έχω χάσει την ικανότητα να συγκατοικώ, ή μήπω δεν την είχα ποτέ. Γιατί όντω όταν συγκατοικούσα εκείνα τα έξι χρόνια δεν ήμουν ευτυχισμένη. Όμω όταν ήρθε στη ζωή μου ένα άνθρωπο κατάλληλο και όταν φτιάξαμε μαζί μια υγιή σχέση, μια φυσιολογική σχέση, μια χαρά μπορώ να συγκατοικώ. Νομίζω το ίδιο μπορεί και εσύ. Πάμε στο update. Αγαπητή μου Θέκλα, έχουν περάσει και πέντε μήνες από τότε που σου στείλα το email, αφού σα είπα, παίρνει πέντε μήνε, είμαστε σε αυτή τη φάση και τρεις μήνες από τότε που μετακόμισα και μένω μαζί με τον σύντροφό μου. Η αίτηση μου για μετάθεση είχε απορριφθεί από την Επιτροπή και η μόνη διευκόλυνση που κατάφερα να διεκδικήσω ήταν να είμαι στην ίδια πόλη που μένουμε, αλλά σε μια περιοχή λίγο πιο μακριά από εκεί που μένουμε, την οποία και αποδέχτηκα γιατί ήθελα μια μικρή αλλαγή. Αυτό σημαίνει μια ώρα πιο νωρί ξύπνημα και 45 λεπτά με το τρένο κάθε πρωί και απόγευμα, Παρ' όλα αυτά, βρίσκω χρόνο να παρακολουθώ τα βιντεάκια σου τη προηγούμενη μέρα. Αχ, κι εσύ στο τρένο μα ακού. Πολλοί κόσμοι μα ακούει στο τρένο, σε διάφορα τρένα στην Ευρώπη, αλλά και στον προστιακό στην Ελλάδα μα λένε ότι μα ακούν. Να ξέρει λοιπόν ότι τα βιντεάκια σου παίζονται, ταξι, παίζονται ταξιδεύοντα σε προαστιακού σταθμού τρένων. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πιο ταξιδιάρι συνδρομητή. Έχω, έχω κι άλλου, έχω κι άλλου έχω κι άλλους, αλλά είσαι κι εσύ από τους top αφού τα ακούς, τα κατεβάζεις και τα ακούς στο, στον προαστιακό. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος πάει δουλειά το πρωί και πρέπει να οδηγήσει περίπου 40 λεπτά και στην επιστροφή, κατεβάζει διάφορα βίντεο και δικά μου και άλλων, δεν ακούει μόνο εμένα ο Παναγιώτης, τα κατεβάζει σε MP3 στο κινητό του και την ώρα που οδηγεί ακούει αυτά τα βίντεο που θέλει να ακούσει. Ο Παναγιώτης κυρίως ακούει εμένα και ακούει και διάφορους stand-up comedians. Του αρέσει πάρα πολύ το stand-up comedy. Και το βράδυ λέει, α, τώρα θα κατεβάσω στο κινητό μου αυτά και αυτά και αυτά και θα τα ακούσω. Τα δικά μου δεν θέλω να τα πολύ ακούει, γιατί <laughs> έρχεται και με χτυπάει με τα ίδια όπλα. Ειδικά εκείνο το guilt trip που το άκουσε ο άνδρας μου. Πόσες φορές μου λέει, μη μου κάνεις guilt trip και μένα. Μαθαίνει λέξεις, καταλάβατε, και τις γυρνάει. Πλάκα κάτω. Η αλήθεια μπορώ να πω ότι δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα από τότε που μιλάμε μαζί. Ωραία. Τι πρώτε εβδομάδε είχαμε σολαβήσει οι διακοπέ των Χριστουγέννων, οπότε εγώ είχα εγκληματιστεί στο σπίτι και στην πόλη. Πήρα το χρόνο μου για προσαρμογή. Βοήθησε επίση το γεγονό ότι πριν μείνουμε μαζί, επισκεπτόμουν το σπίτι συχνά, οπότε είχα μια οικειότητα με το χώρο που θα έμενα. Και αυτό καλό. Αυτό που προσπάθησα και συνεχίζω να καταβάλω προσπάθεια καθημερινά είναι ο σεβασμός σε όλα, μα το κυριότερο στον προσωπικό χώρο και χρόνο του καθενό μα. Όσο χρόνο περνούμε μαζί, προσπαθούμε να τον περνάμε ουσιαστικά. Κάποιε φορέ, όταν χρειαζόμαστε χρόνο μόνοι μα, τον έχουμε και τον σεβόμαστε. Η δουλειά μου είναι τέτοια που απαιτεί να εργάζομαι και από το σπίτι. Το σπίτι μα είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά έχουμε και οι δυο τον προσωπικό μα χώρο. Πολύ βασικό αυτό να έχει ο καθένα τον προσωπικό του χώρο μέσα στο σπίτι. Το δεύτερο είναι διαχωρισμό των εξόδων του σπιτιού, τα ψώνια, οι λογαριασμοί, το ενίκαιο, καθώ και ευθύνε όπω καθάρισμα, ψώνια, μαγείρεμα. Ήταν πολύ σημαντικό να ορίσουμε από την αρχή το τι αναλαμβάνει ο καθένα για να μην υπάρξουν προστριβέ. Και καλά κάνατε. Και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου και κάνουν και τα καλά ζευγάρια. Απ' την αρχή μοιράζουμε τι δουλειέ μα και στην πορεία δούμε ότι δεν δουλεύει διαμερισμό που κάναμε, τον αλλάζουμε ξανά. Σχετικά με την αισθητή διαφορά ηλικία. Παρόλο που στην αρχή το σκεφτόμουν, σκέψεις του μυαλού, επειδή ήταν η πρώτη φορά που είχα σχέση με μεγαλύτερο, σταδιακά άρχισε να μην με απασχολεί. Μπράβο. Ίσως να κατάφερα να καταπολεμήσω το τι θα πει ο κόσμος. Κάτι που δυστυχώς ισχύει σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης ξέρω, κατα... ξέρω κατά, πόσο ισχύει στην Κύπρο ή την Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει στην Κύπρο ή την Ελλάδα, αλλά εδώ οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν κοινέ ενασχολήσεις. Νομίζω και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχει αρχίσει να ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ που είμαι 45, μπορεί να έχω παρόμοια χόμπι με κάποιον που είναι 35 ή κάποιον που είναι 25. Όχι όλα. Παρόμοια. <laughs> Μερικά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι καλό παράδειγμα. Τι να σα πω. Έχω όμω ενδιαφέροντα τα οποία είναι παρόμοια με αυτά των παιδιών μου που είναι 22 και 25 χρόνια, ο καθένα μικρότερο από εμένα. Με βλέπουμε σειρέ μαζί. Μου λέει ο γιο μου, δε αυτή τη σειρά είναι ωραία και τη βλέπω, του λέμε εμεί. Εντάξει, μπορεί να πηγαίνουμε εμεί στο κλαπ και τη βαριόμαστε. Αυτοί πάνε στο Greek Night που κάνουν οι φοιτητέ και στο κλαμπ αν... πάνε. Αλλά και εγώ στην ηλικία του πήγαινα στο κλαμπ. Νομίζω αυτό είναι η διαφορά με... σε ένα ζευγάρι που μπορεί να έχει θέμα στο θέμα, στο ψυχαγωγία. Αν ένα από του δύο θέλει να βγαίνουν για νυχτερινή ψυχαγωγία με δυνατή μουσική <coughs> και τέτοια και ο άλλο δεν θέλει, εκεί μπορεί να είναι πρόβλημα. Αν και ένας ένα νέο άνθρωπο που έχει βγει. Μπορεί και στα 28 και στα 29 και στα 30 να πει βαριέμαι τα κλάψε. Εγώ τα βαρέθηκα στα 30 τα κλάψε. Τουλάχιστον για τα ενδιαφέροντά μα και τα πράγματα που κάνουμε εμεί. Είχα συνειδητοποιήσει νωρί, μάλλον, ότι είναι σημαντικότερο να ζει παρά να υπερσκέφτεσαι τι καταστάσει. Και συμφωνώ μαζί σου. Ζήσε το και στην πορεία θα δει. Δύσκολε μέρε υπάρχουν, άγχη τη καθημερινότητα, πίεση τη δουλειά. Κάτι που είχα μάθει από μικρό όμω ήταν να συζητάμε μόνο όταν, μόνο όταν είμαστε ήρεμοι. Δηλαδή να μην το συζητάτε κινητρών και το αφήνετε για μετά. Είναι και αυτό ένα τρόπο. Είναι και αυτό ένα τρόπο. Είναι, είναι. Αλλά να συζητηθεί την ίδια μέρα, όχι μετά από 10 μέρε, και να μην φτάσει να, να χτιστεί ε, πολύ αρνητικό συνέστημα μέσα μα. Δηλαδή, αν έχω μια διαφωνία με του σύντροφο, μπορεί εκείνη την ώρα να πούμε Δεν θα μιλήσουμε τώρα. Time out. Πά, πήγαινε, πή, θα πάω εγώ να περπατήσω, ξέρω εγώ, 30 λεπτά. Κάνε ή ασχολεί με μια σχολεία που έχει. Και έλα μετά από μισή ώρα να μιλήσουν. Αλλά την ίδια μέρα όμω. Ε. Αυτά έχω στο μυαλό μου, εύχομαι να σε έχω καλύψει. Θα περιμένω να δω το vlog σου, καθώς και να ακούσω τις απόψεις σου σχετικά με τα θέματα μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα και σε όλους. Εντάξει, είναι τη Δευτέρα που μου στείλε το, το email, γι' αυτό λέει καλή εβδομάδα. Αλλά, λοιπόν φίλε, είναι καλά τα νέα σου. Και χαίρομαι, χαίρομαι Που, μπορείς, που μπόρεσες και που έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια Σχέση συγκατοίκηση με έναν άνθρωπο που ταιριάζεται και αυτό το εύχομαι για όλου του μονίριου ανθρώπου και αυτού που επιθυμούν τη συντροφικότητα. Καλημέρα. <σχερή> <σχερή> <σχερή>